Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε. Εγώ είμαι αυτός που είμαι στο αυτοκίνητο που ακούει. Προετοιμάζεται να φτάσει σε μια παραλία στη Μεσσηνιακή Μάνη που πάνε ελάχιστοι και την ξέρουν ελάχιστοι. Τώρα στα χρόνια δεν την έχουν ανακαλύψει. Ναι. Και είμαι αυτός που δεν θα ήθελα να σηκώσω το τηλέφωνο. Δεν. Ποιος αγόρας τώρα δεν με δυναμικό. Αλλά βάζει τα μεγάλα μέσα, βάζει τη Μαριλή να με παίρνουν τηλέφωνο που δεν μπορώ να αρνηθώ στη Μαριλή. Κατάλαβες, και έτσι με βγάζεις. Αλλιώς. Σήμερα έβαλα αλλιώς τα μεγάλα μέσα. Σήμερα έβαλα τα μεγάλα μέσα γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Δεν υπήρχε περίπτωση δηλαδή και πού να ήσουν, ας πούμε, σε καμιά σπηλιά να ήσουν μέσα, θα σε βγάζαμε σήμερα. Δεν υπήρχε περίπτωση. Θα βάζαμε όλα τα συστήματα. Και τόσο και στεναχωρημένο το κορίτσι γιατί του έδωσες λίγες μέρες άδεια. Θα ξαναπάρει. Βέβαια, τι. Ήρθε για ένα διημεράκι τώρα να μας δει εδώ αν είμαστε, σε τι φάση είμαστε και θα ξαναφύγει. Κατάλαβες. Το άκουσα μαραζωμένο. Όχι. Είναι μια χαρά. Yeah. Καταρχάς έχει τον αδερφό της εδώ πέρα, δεν την πουλάει τρέλα κανένας γιατί ξέρει ότι μετά θα τον ψάχνει η Νικολούλη. Κακό είναι αυτό. Όποιος τη στεναχωρέσει. Εννοείται. Λοιπόν, τώρα δεν έχω να πω τίποτα. Λέω, σήμερα έπρεπε να είμαι στο Λίμπερο της Αθήνας και να πω καλησπέρα σας 2-10, 2-87 και 4-8, γιατί και έχει ένα 8 παραπάνω, ας πούμε, από τα δικά μας που είναι 3. Λοιπόν, και τα αθηναϊκά τα νούμερα. Και θα έβγαινε, εγώ θα ήμουν με μαγιό και σαγιονάρα, ας πούμε, και να ακούω τους φίλους του Ολυμπιακού να σχολιάζουν. Ναι. Θα ήταν εύκολο μεροκάματο. Η αλήθεια είναι ότι οι φίλοι του Ολυμπιακού γκρινιάζουν εδώ και καιρό. Το είχαμε συζητήσει. Υπάρχει πολύ μεγάλη γκρινιά και πολύ μεγάλη εσωστρέφεια. Οπότε δεν. Ας πούμε ότι διωγγώθηκε, αλλά δεν είναι ότι άλλαξε. Γιατί ήταν η πλειοψηφία αυτή που. Και για την ομάδα και για τις μεταγραφές και κυρίως για τον Πέδρο Μαρτίνς. Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές ο κόσμος είναι υπερβολικός. Τούτη φορά όμως η αλήθεια επίσης είναι ότι δεν ήταν υπερβολικός. Το πράγμα φαινόταν να στραβώνει από πέρυσι στο τέλος της σεζόν. Το πράγμα φέτος στην προετοιμασία και στα φιλικά δεν πήγαινε καθόλου καλά. Το πράγμα μετά το πρώτο μάτς στο Ισραήλ με τη Χάιφα, ανεξάρτητα από το 1-1, τα είχαμε συζητήσει. Η εικόνα ήταν πολύ απογοητευτική. Δεν κατάλαβες ποιο είναι το σχέδιο του Πέδρο Μαρτίνς, με ποιο τρόπο έχει χτίσει τον Ολυμπιακό και που σκοπεύει να επιτίθεται. Είχε βάλει ένα πολύ γρήγορο γκολ στο 7, είχε καθίσει πάνω σε αυτό το γρήγορο γκολ. Μετά δεν έδειξε απολύτως τίποτα ούτε στο Ισραήλ. Κινδύνευσε πολύ σοβαρά, έφαγε πολλές φάσεις. Είχε δοκάρει η Μακάμπη, είχε χαμένα τετατέτ, είχε δύο γκολ ποριακά, δεν μέτρησε άλλος offside. Του είχε δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα, ναι. Και φαινόταν την προβληματική εικόνα του Ολυμπιακού και στο πρώτο παιχνίδι. Αλλά τέλος πάντων είναι άλλο στο πρώτο παιχνίδι που λες ότι μπορεί να υπάρχει και μια δικαιολογία ότι είχε προηγηθεί νωρίς το σκορ και προσπαθούσε να το κρατήσει. Που ναι, η απόδοση για μία ακόμη φορά ήταν κάκιστη, αλλά περίμενες μια βελτίωση με τον χρόνο. Άκουγες στον Πέδρο Μαρτίνς να λέει: εγγυούμε προσωπικά ότι θα είμαστε έτοιμοι σε ρεβάνς, ότι θα μας δείτε διαφορετικούς, ότι θα πιέσουμε, ότι θα κάνουμε, ότι θα ράνουμε. Και βλέπεις το χθεσινό ματς και λες ότι εδώ που έχει φτιάξει δεν έχει ούτε αρχή, δεν έχει ούτε μέση, δεν έχει ούτε τέλος, δεν έχει σχέδιο, δεν έχει προσωπικότητα, δεν έχει τρόπο να παίξει ποδόσφαιρο. Δεν έχει τίποτα. Δεν έχει τίποτα. Δηλαδή, εάν είσαι ο υποψήφιος προπονητής να αναλάβεις τον Ολυμπιακό την επόμενη μέρα και σου δείξουν αυτό το μάτς, λες Παναγιά μου, βοήθα, τι με περιμένει. Και ναι. Πώς θα το αλλάξω εγώ όλο αυτό το πράγμα. Ναι. Όπου δεν γίνονται σωστά ούτε τα βασικά. Απόδειξε ότι ο Πέδρο Μαρτίνης φέτος μπερδεύτηκε πάρα πολύ. Δεν ξέρω γιατί. Είναι ένα έρωτημα γιατί μπερδεύτηκε τόσο πολύ. Είναι ότι η ενδεκάδα που κατέβασε χθες ήταν αρκετά διαφορετική από αυτή που είχε κατεβάσει πριν μια εβδομάδα. Ήταν και αυτή πειραματική. Ήταν για μια ακόμη φορά εκτός ενδεκάδας οι δύο, εγώ δεν θα πω καλύτεροι, κατά την άποψή μου είναι και καλύτεροι, αλλά τέλος πάντων οι δύο σταθερές του Ολυμπιακού τα δύο τελευταία χρόνια, οι δύο πιο σταθεροί και πιο ποιοτικοί του ποδοσφαιριστές, ο Εμπιλά και η Λαραμπή, τους άφησε στον πάγκο. Η δικαιολογία για τον Λαραμπή ήταν ότι ο Τικίνιο είχε παίξει καλά στο πρώτο παιχνίδι. Αλήθεια είναι ότι είχε παίξει καλά στο πρώτο παιχνίδι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αν είχε παίξει ο Λαραμπή δεν θα είχε παίξει και αυτός καλά. Ή ενδεχομένως και ακόμα καλύτερα. Τέλος πάντων, ξέρεις, είναι και λίγο δύσκολο και λίγο παράτερο να έχεις πληρώσει 2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο καθαρά χρήματα για τον Center 4. Να έχεις
δώσει ρέστα προκειμένου να τον κρατήσεις. Ναι. Και στα δύο πρώτα κρίσιμα μάτς της σεζόν και τα πιο κρίσιμα ευρωπαϊκά να μην τον χρησιμοποιείς. Για λόγους τακτικής. Όχι γιατί δεν είναι έτοιμος, όχι γιατί έχει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού, όχι γιατί έχει κάποια μικροενόχληση. Όπως και να το κάνουμε είναι παράτερο. Συν το ότι είναι ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού ever στην Ευρώπη, συν ότι είναι ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού τα τελευταία χρόνια που παίζει στον Ολυμπιακό, συν ό,τι θέλει να προσθέτει ο καθένας. Αυτό, Μιχαλή, να κάνω μια στάση λίγο εδώ στον Ελαραμπή. Αυτό το κάνει από πέρυσι, από την περσινή σεζόν ο Μάρτινς. Ρεπορταζιακά έχει ερμηνευθεί αυτό, δηλαδή... Δεν ξέρω αν τι προκύπτει, ας πούμε, από το ρεπορτάζ για αυτή τη σκέψη για τον Ελαραμπή συγκεκριμένα. Αυτό που λες είναι αλήθεια. Απλώς πέρυσι τι έκανε, μοίραζε τα παιχνίδια. Δηλαδή, μισά παιχνίδια έπαιζε ο Ελαραμπή, μισά ο Τικίνιο. Συνήθως ο Ελαραμπή όμως έπαιζε τα πιο, πώς να το πω, δύσκολα, τα πιο κρίσιμα, τα πιο σημαντικά, όπως θες πέστα. Ναι. Στην περίπτωση με την Μακάμπι Χάιφα θα δεν είχες αυτό. Επίσης, το ερώτημα που σωστά βάζεις, θεωρητικός ή τέλος πάντων υποτίθεται ότι απαντήθηκε φέτος το καλοκαίρι. Ξαναλέω, όταν σε έναν παίκτη που είναι 35 χρονών, του δίνεις διετές συμβόλαιο με καθαρά χρήματα 2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, πάει να πει ότι το έχεις αποφασίσει και ως ομάδα και ως προπονητής, ότι αυτόν θες για βασικό σεντερφόρ. Διαφορετικά δεν τον κρατάς και με τόσα λεφτά που χάλασε ο Λίγος να τον κρατήσει, πάει σε μια άλλη λύση. Να μείνει, θα φύγει, όταν, ναι. Okay. Ναι, όταν φέτος το καλοκαίρι έχεις δώσει ρέστα και ο ίδιος ο Πέτρο Μαρτίνς έχει μιλήσει για το πόσο μεγάλη σημασία είχε το να παραμείνει ο Ελαραμπή στην ομάδα και έχεις κάνει τέτοια οικονομική υπέρβαση έχοντας του δώσει το καλύτερο συμβόλαιο, το ακριβότερο συμβόλαιο σε ποδοσφαιριστή που παίζει στην Ελλάδα. Άρα έχεις αποφασίσει, το έχεις ξεκαθαρίσει μέσα σου ότι αυτός είναι ο βασικός σου center forward. Mm-hmm. Διαφορετικά είχες την επιλογή να μην τον κρατήσεις. Μάλιστα ο Ελαραμπή, θυμίζω πόσο μεγάλο σύνδεσμο ήταν να παντμείνει, ήταν ακατέβατος στους όρους του σε σχέση με το συμβόλαιό του. Γιατί έβρισκε πολύ καλά λεφτά από την Σαουδική Αραβία, από το Κατάρ, δεν θυμάμαι. Βέβαια. Οπότε δεν το συζητούσε. Καταλαβαίνει κανείς. Δώσ' μου μισό λεπτό, Γιώργο. Ναι, πες μου. Ακουγότανε τα sensors. Ακουγόντουσαν. Του Ελαραμπή είναι ένα θέμα. Βέβαια δεν είναι μόνο ότι δεν σκοράρει ο Ολυμπιακός, αλλά είναι ένα θέμα με το center forward από πέρυσι, από τη σεζόν δηλαδή που, την περσινή. Προφανέστατα. Έτσι δεν είναι. Προφανέστατα. Και είναι και οξύμορο, ξαναλέω, αυτό που συνέβη φέτος το καλοκαίρι. Εγώ θα τον κατανοούσε τον Μαρτίνς, αν έλεγε παιδιά 35-36 να του δώσουμε διετές συμβόλαιο με τόσα πολλά λεφτά, όχι. Να φτιάξουμε κάτι διαφορετικό. Ναι. Θα ήταν μια επιλογή. Θα μπορούσε να την κατανοήσει. Την επιλογή την έκανε ο Ολυμπιακός και τα έδωσε τα πολλά λεφτά στον Ελαραμπή. Τέλος πάντων όμως δεν είναι μόνο θέμα Ελαραμπή, ούτε είναι μόνο θέμα Εμβυλά, που και αυτό είναι παράτερο και οξύμορο που δεν ξεκίνησε χθες κάτι, την άποψή μου. Είναι θέμα του Ολυμπιακός ως ομάδα τελείως απροετοίμαστος. Έτσι, ναι. Δεν ξέρω αν ο Εμβυλά και ο Ελαραμπή θα έπαιζαν. Πόσο θα μπορούσε να βελτιωθεί αυτή η τάξη στην εικόνα. Νομίζω όχι πολύ. Τώρα η επόμενη μέρα, πέρα από το αγωνιστικό που ξέρουμε, ας πούμε, ότι θα παίξει για τους ομίλους του Europa League, τώρα πιστεύεις, επειδή εσύ το λες εδώ και καιρό, ότι το κλασικό θα πω, ότι τρίζει η καρέκλα του προπονητή του Ολυμπιακού, ας πούμε, πιστεύεις ότι Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή θα έχει καινούργιο προπονητή? Ναι, πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός χθες το βράδυ ψάχνει προπονητή. Ψάχνει, λες, δεν τον έχει έτοιμο. Όχι, δεν πρέπει να έχει έτοιμο. Ή τέλος πάντων δεν είχε, μπορεί να έχει ανοιχνεύσει λίγο την αγορά τις τελευταίες μέρες για να δει αν υπάρχουν περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που μπορεί να προπονητών που μπορεί να συνεργαστεί μαζί τους. Αλλά επαφές δεν είχε ξεκινήσει με κανέναν. Τώρα από αυτή τη λίστα που ενδεχομένως δεν έχει δημιουργήσει, έχει ξεκινήσει ήδη τις επαφές. Νομίζω ότι είναι θέμα ημερών να τον βρει και νομίζω ότι είναι θέμα, μπορεί και θέμα όλων να ανακοινωθεί η λύση συνεργασίας με τον Πέτρο Μαρτίνς ή τέλος πάντων ενδεχομένως να περιμένει να τον βρει τον επόμενο και μετά να ανακοινώσει τη λύση συνεργασίας με τον Πέτρο Μαρτίνς. Θα μου κάνει τεράστια εντύπωση, δεν δίνω πάνω από 5% ο Πέτρο Μαρτίνς να παραμείνει στον πάγκο του Ολυμπιακού. Και αν κάνει την κίνηση, λες, πού θα πάει, σε τι περίπτωση, η εκτίμησή σου?
Να σου πω την αλήθεια, δεν μου κάνει εκτίμηση, γιατί είναι μια πολύ δύσκολη χρονική στιγμή για να βρεις προπονητή. Οποιοσδήποτε προπονητής θα το σκεφτεί, εννοώ ένα μεγάλο όνομα που έχει προτάσεις, θα το σκεφτεί διπλά και τριπλά. Θα το σκεφτεί διπλά και τριπλά για διάφορους λόγους. Πρώτον, ξαφνικά παίρνει μια καυτή πατάτα. Την επόμενη Πέμπτη ο Ολυμπιακός έχει μάτσει με την Σλόβα Μπρατισλάβας. Την μέθη που έχει την Ευάλης. Ακόμα και αν την περάσει, μετά έχει play-off γύρω πάλι. Άρα άλλο να δύσκολο ζευγάρωμα. Δεν θα έχει κάνει την προετοιμασία με αυτήν την ομάδα. Άρα όποιος γυμναστής του θα βρει ό,τι βρει. Δεν λέω ότι είναι κακή ή καλή προετοιμασία του Ολυμπιακού. Λέω ότι δεν την έχει κάνει αυτός που θα αναλάβει τον Ολυμπιακό. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει το περιθώριο για πολλές μεταγραφές. Δηλαδή πόσες πολλές μεταγραφές να κάνει ο Ολυμπιακός ακόμη όταν αυτή τη στιγμή έχει στο ρόστερ του με τους δύο τελευταίους παίκτες που πήρε τον Νοτοβιάτη, τον Χουάνκ και τον Λάιτνερ, τον Ισραηλινό, πρέπει να αγγίζει τους 40 ποδοσφαιριστές. Πόσες μεταγραφές να κάνει ακόμα. Πήρε δεξί μπακ. Πήρε δύο αριστερά μπακ. Συγγνώμη, πήρε δύο δεξιά μπακ. Πήρε ένα αριστερό μπακ. Πήρε κεντρικό χάφ. Έχει πάρει ήδη δύο εξτρέμ και είναι να πάρει άλλον ένα. Έχει πάρει ήδη, έχει κλείσει δεκάρι. Απλώς τώρα αυτός που θα έρθει θα έχει τη δυνατότητα να κάνει άλλη μία, άλλη δύο προσθήκες. Δεν πρέπει να κάνει παραπάνω. Δηλαδή ο μεταγραφικός σχεδιασμός έχει κυλήσει. Απλώς τι μπορεί να κάνει, μπορεί να αξιολογήσει κάποιους από τους κομμένους. Βλέπει Φορτούνης, βλέπει δεν ξέρω εγώ ποιους, Σεμέδο, Πέπε, Λαλά, γιατί υπάρχουν και όλοι αυτοί ακόμα στον Ολυμπιακό. Έτσι θα είναι αυτοί, 35-40 προσπαθητές. Και να κάνει μια διαφορετική αξιολόγηση και να χρησιμοποιήσει κάποιους άλλους. Αλλά τέλος πάντων, μεταγραφή εμείς παραπάνω από 2-3 προσπαθητές δεν μπορεί να υπάρξει. Δηλαδή, έχει κάνει 7-8 μεταγραφές. Να κάνει αλλιώς 5-10. Λοιπόν, το άλλο παιχνίδι ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα χθες το βράδυ, το παιχνίδι του Άρη με την Γκόμελ. Δεν έχεις και πολλά να πεις για το συγκεκριμένο παιχνίδι, γιατί και χθες που παίζανε την Μακάμπη σκεφτόντουσαν στον Άρη. Ναι, λογικό το είναι. Επόμενο μάτς. Ήταν το πρώτο ημίχρονο και το είδαμε προσοχή και επειδή το είχαμε συζητήσει την περασμένη Πέμπτη, είδα έναν πιο, πώς να το πω, στιβαρό, μια ομάδα με μεγαλύτερη συνοχή ανάμεσα στις γραμμές της. Ναι. Μια ομάδα με, θα μου πεις, okay, εδώ δεν υπήρχε και κόσμος για να δίνει το τέμπο και επίσης υπήρχε και το 5-1 του πρώτου αγώνα. Αλλά παρόλα αυτά ήταν μια σοβαρή, μια πειθαρχημένη εμφάνιση που άριστα μπορούσε να έχει βάλει ξανά 3-4 γκολ και όχι 2. Μιχάλη, τώρα που είπαμε Άρης, θέλει να κάνει παρέμβαση ο Νίκος Παπαδόπουλος για το ρεπορτάζ του Άρη. Προφανώς έχει να μας δώσει κάτι ο Νίκος. Έλα, Νίκο. Γεια σου, Γιώργο. Καλησπέρα, Γιώργο Μιχάλη. Καλησπέρα. Έχουμε τέταρτη συμβολέου. Και είναι πολύ σημαντική και έχει την αξία της, διότι ο Άρης συμφώνησε με τον Γιάκουμ Μπράμπετ για να ανανέωσει το συμβολέο του για ακόμη ένα χρόνο. Ο Μπράμπετ είχε υπογράψει τριετές. Έλεγε το 24, συμφώνησε μαζί του Άρη για ακόμα ένα χρόνο, άρα θα είναι παίχτης του Άρη ο Τσέχος μέχρι και το καλοκαίρι του 2025 και σε μέρες κιόλας που υπήρχε δημοσίευμα την Πολωνία που το συνέδεα με την Λέγκια. Ναι, ναι, βέβαια, υπήρχε ένα σενάριο. Είχε, αλλά και ο ίδιος Σέστρος διέψευσε με τη δηλώση του στο συνδρομητικό μετά το τέλος του αγώνα με την Κόμελο, δεν υπήρχε θέμα με την Λέγκια, έλεγε πριν κι άλλο στο πέρα. Και ο Άρης κρατάει για ακόμα ένα χρόνο στο Βικελίδης, νομίζω να πέφτει ένα από τους καλύτερους κεντρικούς αμυντικούς στην Ελλάδα από πέρυσι. Τη στιγμή βέβαια που ψάχνει και φαίνεται ότι είναι στην τελική ευθεία, το παλεύει για να προσθέσει ακόμα ένα κεντρικό αμυντικό στο έμψιχο δυναμικό. Ωραία. Θα τα πούμε και αργότερα εμείς οι δύο, γιατί θα συζητήσουμε το μάτς. Ευχαριστούμε, Νίκο, για την είδηση. Να είσαι καλά. Λοιπόν, επέκταση συμβολέου στο Μπράμπετς για ένα χρόνο. Τελειώνουν και τα σενάρια, γιατί γράφτηκε λίγο για το Μπράμπετς ότι υπάρχει ενδιαφέρον από κάποιες ομάδες κτλ. Ήταν ένας από τους καλύτερους παίχτες του Άρεος στην σεζόν μας πέρασε. Είναι ένα από τα καλύτερα center back του πρωταθλήματος και ο Άρης τον επέκτηνε το συμβόλαιο. Καλή κίνηση, πολύ καλή και αυτή. Λοιπόν... Ναι, η αλήθεια είναι ότι νομίζω ότι υπάρχει ο Άρης ενδιαφέρον για τον Μπράμπετς από άλλη ομάδα και όχι από την Λέγκια. Και στον Άρη εκτίμησαν τη στάση του, το ότι δεν πίεσε να φύγει. Θυμίζω ότι είχε τριετές συμβόλαιο,
Άρα δεν είναι ότι έλυγε το χρόνο το καλοκαίρι. Είχε άλλα δύο χρόνια συμβόλαιο με τον Άρη. Άρα δεν είχε καμία φοβερή πίεση ο Άρης. Αλλά νομίζω ότι του αυξάνει τις αποδοχές, γι' αυτό ακριβώς του κάνει νέο συμβόλαιο, εκτιμώντας τη στάση του και για να καλύψει περίπου και τις οικονομικές απολαβές που προσέφερε η ομάδα που ενδιαφερόταν. Και τον έχει πολύ χάπι και τον έχει για τρία χρόνια ακόμη και όχι για δύο. Μια πολύ σοφή επιλογή. Συμφωνώ απόλυτα με τον Νίκο, ένας από τους καλύτερους μέσα στους 3-4 καλύτερους κεντρικούς αμυντικούς του ελληνικού πρωταθλήματος την περσίνη σεζόν ο Μπράμπετς και είναι και εξαιρετικό δίδυμο με τον Φαμπιάνο. Έτσι. Λοιπόν, σήμερα έχουμε ένα δύσκολο. Τα πολλά λεφτά είναι στο σημερινό παιχνίδι, το βραδινό του ΠΑΟΚ για τη Θεσσαλονίκη, γιατί πολλά λεφτά έχει και το παιχνίδι του Ολυμπιακού χθες. Πολλά λεφτά και σήμερα. Και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Σωστά, και για τον ΠΑΟΚ είναι ακόμα και πιο must win, υπό την έννοια ότι ο Ολυμπιακός και είναι μεγάλη, πολύ μεγάλη ζημιά ο αποκλεισμός, αλλά τέλος πάντων συνεχίζει στην Ευρώπη. Για τον ΠΑΟΚ η ζημιά θα είναι διπλή, γιατί θα είναι και πολύ δυνηρός ο αποκλεισμός, αλλά θα είναι και τέρμα για την Ευρώπη. Δεν έχει άλλο δρόμο, δεν έχει άλλο μονοπάτι, δεν έχει άλλη ευκαιρία. Θα τελειώσει η Ευρώπη τέλος Ιουλίου, που είναι, όπως και να το κάνουμε, σοκαριστικό για τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι καθόλου εύκολο. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να γίνει μια μεγάλη ανατροπή. Φαντάζομαι, υποθέτω και έχω βάσιμες υποψίες ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι βελτιωμένος σε σχέση με το πρώτο ματς, ότι θα είναι πιο αποφασιστικός, ότι θα έχει περισσότερη εμπειρία στην δεκάδα του. 1002 πράγματα μπορώ να πω για να δείξω ότι δεν μπορεί παρά να είναι καλύτερος, αλλά το ότι θα είναι καλύτερος δεν ξέρω, το συζητάγαμε και χθες, αν φτάνει για να κάνεις ένα έστω 2-0 να πας στην παράταση και εκεί να το κάνεις 3-0 ή να κάνεις απευθείας 3-0. Δεν είναι εύκολο το καλοκαίρι να κάνεις τέτοιου είδους ανατροπές, όποιος και αν είναι αντίπαλος. Αν είσαι σαφώς καλύτερη ομάδα μπορείς να καταφέρεις, το είδαμε ας πούμε χθες το παράδειγμα με τη Φερενσβάρος που ξέραμε ότι είναι μια καλύτερη ομάδα από τη Σλόβαν Μπρατισλάβας. Είχε χάσει στην Ουγγαρία εντός έδρας με 2-1. Επειδή ήταν μια πολύ καλύτερη ομάδα, πήγε στη Βρατισλάβα και έτσι 4-1 και πέρασε. Αλλά δεν είναι ο κανόνας να γίνονται τέτοιου είδους ανατροπές το καλοκαίρι. Συνήθως δεν γίνονται. Συνεπώς εδώ πρέπει να κάνει ένα πάρα πολύ καλό μάτς για τα δεδομένα της εποχής. Ξαναλέω, ο ΠΑΟΚ σε ένα μήνα μπορεί να είναι μια πολύ διαφορετική ομάδα. Τώρα είναι εμφανώς ανέτοιμη. Είμαι βέβαιος ότι θα ποντάρει όσο περισσότερο γίνεται στους παλιούς ο Λουτσέσκου. Δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει ότι θα παίξουν τρεις ή τέσσερις από αυτούς που επιστρέφουν στη βασική ενδεκάδα. Για παράδειγμα, έχουμε τον Βιερίνια, έχουμε τον Γκούρτιτς, έχουμε τον Μπίσεσβαρ και έχουμε και τον Λίρατζι. Παίχτες που είτε δεν έπαιξαν καθόλου στο πρώτο παιχνίδι, είτε μπήκαν ως αλλαγή. Νομίζω δύο, τρεις και τέσσερις σήμερα θα είναι στο βασικό σχήμα. Είναι απαραίτητο για τον ΠΑΟΚ να τα καταφέρει σήμερα. Είναι πολύ κομβικό. Θα κινδυνεύσει να του χαλάσει όλη τη σεζόν. Θα του χαλάσει σίγουρα την οικονομία. Δεν υπάρχει εμβολία από αυτού. Θα χάσει ο ΠΑΟΚ 7-8 εκατομμύρια ευρώ από τα ταμεία του. Δεν είναι καθόλου μικρό ποσό. Θα χάσει πάρα πολλούς βαθμούς και θα ξανακατρακυλήσει τη βαθμολογία της Ευρώπης. Θα υπάρξει πολύ μεγάλη ισοστρέφεια και πολύ μεγάλη γκρίνια. Είναι και μια ομάδα έτοιμη, δεν έχει αντιδράσεις. Δηλαδή, θέλω να πω, ο Ολυμπιακός τι θα κάνει τώρα μετά την αποτυχία? Θα αλλάξει προπονητή, θα κάνει και 2-3 μεταγραφές. Ο ΠΑΟΚ, αν δεν τα καταφέρει σήμερα, τι έχει να κάνει αύριο το πρωί? Τίποτα. Δεν θα αλλάξει προπονητή και σωστά θα αλλάξει προπονητή. Δεν λέω ότι πρέπει να αλλάξει προπονητή. Το μεταγραφικό σχεδιασμό τον έχει ολοκληρώσει. Να αναζητεί έναν ακόμη παίχτη. Να αναζητεί έναν ακόμη παίχτη. Να πάρει ένα δεκάρι ή ένα μέσο επιθετικό, τέλος πάντων. Αυτό είναι, αυτή είναι η ομάδα. Οπότε δεν έχει και την δυνατότητα αυτού του περίφημου ηλεκτροσόκ που έχουμε συνηθίσει να λέμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Όλο αυτό θα δημιουργήσει μια συνέπεια, μια ανακατοσούρα που δεν ξέρω κατά πόσο είναι έτοιμοι να τη διαχειριστούν αρκετά από τα νέα παιδιά που έχουν στην ομάδα. Δηλαδή, πέρα από το βάρος που έχουν έτσι κι αλλιώς να προσαρμοστούν, να οριμάσουν, να μεγαλώσουν, να συνηθίσουν το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο κάποιοι από αυτούς που δεν έχουν παίξει ποτέ, θα έχουν και το βάρος να αντιμετωπίσουν την αμφισβήτηση
στο επόμενο κιόλας φιλικό με την πρώτη φορά που θα κουμπάνε την μπάλα. Τα κάνει όλα πιο δύσκολα για τον ΠΑΟΚ αποκλεισμός. Για να δούμε σήμερα τι θα γίνει. Θέλω να κλείσουμε, έχουμε 1,5 λεπτό ακόμα. Θέλω μια κουβέντα. Το είπα, προτίμασα και τον κόσμο νωρίτερα. Για αυτόν τον Σπόραρ, τον παίχτη που πήρε ο Παναθηναϊκός, τον επιθετικό, τον Αντράζ Σπόραρ, τον θυμάμαι, μάλλον καλά τον θυμάμαι σε πρωτοσέλιδα τα προηγούμενα χρόνια για Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ αυτόν τον παίχτη. Ή μην τον μπερδεύουμε κανέναν άλλον. Νομίζω ότι έχει παίξει το όνομά του αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια για μεταγραφή στην Ελλάδα. Και τι παίχτης είναι. Για τον ΠΑΟΚ τον θυμάμαι και εγώ. Εγώ τον Σπόραρ πρώτη φορά τον έχω δει. Ίσως από εκεί να τον θυμάσαι και εσύ αρκετά καλά. Ναι. Τον έχω δει και έχω διαβάσει για αυτόν πράγματα όταν ακόμα ήταν, τότε έσκαγε αρκετά δυναμικά το όνομά του. Όταν είχε πάρει μεταγραφή από τη Σλοβενία, από την ομάδα που έπαιζε, και πήγε στη Σλόβαν Μπρατισλάβας. Η Σλόβαν Μπρατισλάβας, αυτό συνέβη τη χρονιά που ο ΠΑΟΚ αποκλείθηκε από τη Σλόβαν Μπρατισλάβας και δεν έπαιξε ο Μίλους Europa League. Με εκείνη την κρύα ήττα με 1-0 στην Μπρατισλάβα στο τέλος, αν θυμάμαι καλά, ναι, και με μια νίκη στη Ρεβάνς με 3-2 που δεν έφτασε. Επίσης αν θυμάμαι καλά. Mm-hmm. Τέλος πάντων δεν έχουν σημασία τα σκορ, είναι πριν 3-4 χρόνια όταν ο Σπόραρ αποκλείστηκε από την Σλόβαν Μπρατισλάβα. Ο Σπόραρ τότε έπαιζε βασικό στο τελφόρο στη Σλόβαν. Τον έχω δει στο πρώτο μάτς, έχω περιγράψει εκείνο το μάτς και τον έχω δει στο πρώτο μάτς και με έχει κάνει πολύ θετική εντύπωση ότι κοίτα να δεις ένας καλός ταλαντούχος Σλοβαίνος ποδοσφαιριστής. Βρέθηκε στη Σλόβαν Μπρατισλάβα και όχι σε μια μεγαλύτερη ομάδα. Πόσο καλά λειτουργήσε το scouting report της Σλόβαν. Στην πορεία ήταν μικρή η Σλόβαν για να το χωρέσει. Βρέθηκε στη Sporting Λισαβόνας. Εκεί δεν ακολούθησε την πορεία που φανταζόμασταν όλοι ότι θα ακολουθήσει. Δηλαδή ακόμα μεγαλύτερο ξεπέταγμα. Αλλά εξακολουθεί να είναι ένας παίκτης με μεγάλη χρηματιστηριακή αξία. Θυμάσαι που σου έλεγα ότι ο Παναθηναϊκός φέτος κυνηγάει να κάνει ακριβές μεταγραφές. Ναι. Εδώ είναι η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του Παναθηναϊκού την τελευταία ετία, νομίζω. Δηλαδή πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ σε ομάδα ο Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω ποια είναι η τελευταία φορά που πλήρωσε. Mm-hmm. Πρέπει να πάω πολύ πίσω. Και οπωσδήποτε είναι μια προσθήκη για τα κυβικά του Παναθηναϊκού από το πάνω ράφι. Αλλά ξέρεις, για τον επιθετικό χρειάζονται πολλά πράγματα για να μιλήσει στην συμβουλιά. Αυτό το παιδί ακόμα και πέρυσι έπαιξε διδανικό στην Championship, δεν έκανε δουλειά. Έβαλε σχεδόν 10 γκολ, 9, δεν θυμάμαι. Σε ένα πρωτάθλημα απαιτητικό όπως είναι το Championship για τους Center Four. Δεν είναι ότι δεν έπαιζε, έρχεται από γεμάτη σεζόν. Παίζει στην Εθνική Σλοβενία και φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να φτιάξει και μια μίνι σλοβένικη απικία. Μετά τον Τζέριν που είχε πάρει, το Σπόραρ που παίρνει τώρα, προσπαθεί να πάρει και τον Βέρμπιτς, που είναι όπως είπε ο προσφερειστής από το πανωράφι. Ο Σπόραρ είναι center four, αυτό που λέμε εννιάρι, έτσι. Σωστά. Εννιά. Ούτε δεκάρι, ούτε δεκάρι, ούτε εννιάμιση, ούτε οχτώμιση. Όχι. Έχει χρησιμοποιηθεί και ως δεξί εξτρέμ, αλλά η βασική του θέση είναι 9. Και ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να πάρει ένα ακόμη Σλοβαίνο, τον Βέρμπιτς, ο οποίος είναι ακόμη υψηλότερης ποιότητας προσφερειστής. Ένας προσφερειστής που κάνει τη διαφορά στην δυνάμω Κιέβου. Για να το καταλάβουμε τώρα, δεν είναι απλώς ότι παίζει, την κάνει τη διαφορά εκεί. Και αυτό θα είναι μια ακριβή μεταγραφή, δεν ξέρω αν θα καταφέρει, αλλά έχει πια βοηθούς αυτή την προσπάθεια και τον Βέρμπιτς και τον Σπόραρ και τον Τσέριν, γιατί και οι δύο είναι Σλοβαίνοι. Ο Βέρμπιτς είναι επίσης Σλοβαίνος, είναι πολύ καλοί φίλοι, παίζουν μαζί στην Εθνική Σλοβενία. Και ο Παναθηναϊκός προσπαθεί καιρό του Βέρμπιτς, αλλά δεν ήταν έτοιμο να φύγει αυτό το παιδί από το Κίεβο. Ήθελε να βοηθήσει λίγο ακόμα την δυνάμω. Τώρα μπορεί να, που πέρασαν τη Φενέρμπαχτσε και συνεχίζουν, μπορεί να το σκέφτεται διαφορετικά και να την πάρει την απόφαση να πάρει τη μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό. Μάλιστα. Κύριε Τσόχο, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Σας χαιρετώ.